Είναι η ώρα να αρχίσετε να βλέπετε και να αισθάνεστε ή να βιώνετε τι σημαίνει η λέξη προσευχή. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι την προσευχή χρειάζεται να κοιτάνε κάπου. Προσευχή σημαίνει ότι από μένα σε εσένα, αλλά πρώτα χρειάζεται να πάω σε εμένα. Όχι να κοιτάω εσένα, να βλέπω και να βιώνω εμένα. Προσευχή δεν είναι να παρακαλάω και να ζητάω. Προσευχή είναι να αισθάνομαι και να βλέπω τι χρειάζομαι. Και μέσα από αυτό που χρειάζομαι να το εκφράζω. Αλλά αυτό έχει να κάνει μόνο με εμένα. Έτσι, για να μπορέσουν να κρατήσουν οι άνθρωποι την προσευχή, χρειαζόταν να κοιτάνε κάπου. Έτσι δημιουργήθηκαν οι εικόνες και μέσα από τις εικόνες οι θρησκείες και μέσα από τις θρησκείες το πιστεύω. Έτσι εχθές που μιλούσα με τη μητέρα μου ζήτησε, και αν και εφόσον εγώ ήθελα, να σας μεταφέρω τι σημαίνει προσευχή. Όταν ένας άνθρωπος θελήσει να μπει στην προσευχή, τότε σημαίνει ότι η νόηση έχει έρθει σε επικοινωνία με το αδαμάντιο φως του. Τότε όλη αυτή η ενέργεια σε οδηγεί να έρθεις και να μείνεις μέσα σε εσένα. Όταν για λίγο μείνεις εσένα, θα αρχίσουν πρώτα να βγαίνουν στην επιφάνεια όσα έχει ζήσει. Μετά θα βιώσεις ό,τι δεν έχεις. Και μετά θα αναγνωρίσεις εσένα. Στην αναγνώρισή σου θα περάσεις στο θέλος σου. Και εκεί θα ενεργοποιηθεί η ανάγκη σου. Αν μιλήσεις μέσα από το θέλος σου, τότε θα επικοινωνήσεις με τη μητέρα. Είναι το πρώτο μέρος πηγαίνοντας για το Θεό. Δεν μπορείς να επιστρέψεις στο Θεό αν δεν περάσεις από εκεί. Και ως άνθρωπος χρειάζεται πρώτα να βιώσεις το θέλος σου. Άρα η προσευχή ξεκινάει μέσα από εσένα. Αν θες να βιώσεις κάτι ακόμα πιο δυνατό και η ανάγκη σου σε οδηγήσει,
τότε θα πας στην άλλη μεριά του εαυτού σου που είναι η αγάπη. Τότε θα επικοινωνήσεις με τον Κύριο. Και σημαίνει ότι είσαι Κύριος του εαυτού σου και γνωρίζεις με ευθύνη σου τι θέλεις από εκείνον. Και αν όλα αυτά έχουν συμβεί και εσύ έχεις μεγαλύτερη ανάγκη να επικοινωνήσεις με την ψυχή σου, τότε θα πας στην ανάγκη σου και θα μείνεις εκεί έως ότου λάβει αίσθηση η ψυχή σου μέσα από τη ροή σου και επικοινωνήσεις με το Θεό. Με το Θεό δεν χρειάζεται να μιλήσεις, γιατί η ψυχή και εκείνος έχουν ένα γνώριμο. Άρα θα λάβεις ενέργεια και φως τόσο όσο χρειάζεσαι μέσα από αυτή την προσευχή. Άρα μέσα από ό,τι εσύ έχεις ανάγκη. Εάν η προσευχή δεν είναι έτσι όπως την ακούσατε, τότε θα πας στο ανώτερο επίπεδό σου, που είναι ο νου σου και η επιθυμία σου. Τότε θα πάρεις μία εικόνα στα χέρια σου και θα την κοιτάς και θα αρχίσεις να παρακαλάς και να κλαις. Θα εκφράσεις όλα σου τα συναισθήματα. Αντί να βιώσεις την ανέχεια, θα μπαίνεις στη λύπηση. Μπορεί να θυμώσεις και να εκφράσεις και θυμό, να βρίσεις. Μπορεί να φοβηθείς και να συρρυκνωθείς. Αυτό λοιπόν οι θρησκείες το ονόμασαν προσευχή. Αυτό χρειάζεται να καθαρίσει μέσα από την Εκκλησία και από όλες τις θρησκείες όπως και αν ονομάζονται. Οι άνθρωποι χρειάζεται να μπαίνουν εκεί, να βλέπουν την ενέργεια, να αισθάνονται αυτήν και να αποκαλύπτονται. Έτσι η προσευχή έχει ουσία και εκείνη την ώρα ανοίγεις και λαμβάνεις. Ο Θεός δίνει. Ο Κύριος δίνει. Η μητέρα αγκαλιάζει. Έτσι ό,τι χρειάζεστε, χρειάζεται πρώτα να επικοινωνήσετε με τον ίδιο σας τον εαυτό. Ακόμα και όταν είστε μέσα στην προσευχή ή ακούσετε κάποιον να βρίζει, να φοβάται ή να κλαίει, τότε εσείς χρειάζεται να δείτε ότι είσαστε μέσα σε εσάς. Άρα σημαίνει ότι δεν γυρίζετε πίσω το κεφάλι να κοιτάξετε αυτόν που σας καλεί. Αυτός μπορεί να κλαίει ή να φοβάται ή να βρίζει για να σας πάρει εσάς από τη θέση σας και έτσι να μην ολοκληρωθεί αυτό που εσείς έχετε ξεκινήσει για να λάβετε. Αν δεν σας πάρει με το λόγο, θα σας πάρει με το σώμα. Αν δεν σας πάρει με το σώμα, θα σας πάρει με την ενέργεια. Άρα σημαίνει ότι ακόμα έχετε δουλειά ώστε να είστε καθαρά μέσα σε εσάς. Προσεύχομαι σημαίνει ότι αδειάζω πρώτα, αφήνω ό,τι έχω κάνει.
και ό,τι αισθάνομαι. Στην προσευχή δεν ζητάω. Αφήνω να αισθανθώ την ανάγκη μου και αυτό πηγαίνει στο Θεό. Εκείνος γνωρίζει την ανάγκη σου και στο περπάτημά σου θα τη βρεις μπροστά σου. Εσύ χρειάζεται να γνωρίζεις ότι δεν την παίρνεις τη στιγμή της προσευχής. Τη στιγμή της προσευχής απλά εκφράζεσαι. Δηλαδή από εσένα σε εκείνους και από εκείνους προς εσένα. Έτσι η μητέρα μου ζήτησε να δείτε πιο καθαρά την προσευχή. Για να μπορέσετε να φτάσετε στις εικόνες και στη θρησκεία. Αυτό που πιστεύετε το βρίζετε και το αρνείστε. Ενώ ταυτόχρονα το πιστεύετε και το δέχεστε. Εγώ λέω ότι το δέχεστε, ενώ εσείς απλά το πιστεύετε. Έτσι είναι η ώρα να δείτε μέσα από το πιστεύω σας πόσα πράγματα χάνετε για εσάς. Πιστεύω ότι η Παναγία θα μου δώσει αυτό που τη ζήτησα. Πιστεύω ότι ο Κύριος θα μου καλύψει αυτά που θέλω. Πιστεύω ότι ο Θεός μ' αγαπάει. Και αφού μ' αγαπάει, εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Όλα αυτά τα πιστεύετε. Όμως όταν φτάνετε τη στιγμή της προσευχής, τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει μέσα σας. Η προσευχή είναι μια πολύ σημαντική ώρα και στιγμή για τον άνθρωπο. Βιώνει την ανθρώπινη ύπαρξή του, πηγαίνει στη θεϊκή του ενέργεια και αφήνει και αφήνεται για να ενωθεί ο Θεός με τη θεϊκή του ενέργεια. Αυτό μου έδειξε η Παναγία εχθές την ώρα που ζήτησε από το Θεό να γυρίσει πίσω. Εσείς μπορεί να φαντάζεστε ότι η μητέρα γονάτισε και έκλαιγε και εκεί έσκυψε το κεφάλι της προς τα κάτω και έτσι προσευχότανε. Και αυτό το πιστεύετε επειδή σας έχει δοθεί, όχι επειδή το έχετε δει. Η μητέρα προσευχότανε ανάσκελα στο κρεβάτι της. Έπαιρνε αγκαλιά τον εαυτό της. Έφτανε μέχρι την ψυχή της. Και μέσα από την ψυχή της επικοινωνούσε με το Θεό. Ο Θεός της έδινε ό,τι χρειαζόταν αυτή να περπατήσει στη γη. Εκείνη όμως τα έκανε χωρίς δυσκολίες και εμπόδια. Αυτό τη ρώτησα εχθές. Τη ρώτησα γιατί εγώ κλαίω ακόμα και μου φαίνονται όλα δύσκολα. Και μου είπε ότι έχω ακόμα συναισθήματα. Όσο Χριστίνα θα έχεις ακόμα συναισθήματα, ό,τι σου δίνεται να περπατήσεις στη γη,
θα σε δυσκολεύει. Όταν δεν έχεις συναισθήματα και είσαι ο εαυτός σου, απλά σε επικοινωνείς με την ψυχή σου και με το Θεό και έτσι αυτό που σου δίνει ο Θεός με τη θέλησή σου, το δίνεις και εσύ στους ανθρώπους. Έτσι βλέποντας τον τρόπο που εκοιμήθη, ήταν όλο θέληση δική της. Αισθάνθηκε, ολοκληρώθηκε, ότι ολοκληρώθηκε η διαδρομή της στη γη. Για 40 μέρες δεν έλαβε τίποτα από το Θεό μέσα από την ένωσή της μαζί του. Και τότε εκείνη αισθάνθηκε ότι ολοκληρώθηκε το έργο της. Έτσι έκανε μία ανασκόπηση της ζωής της. Είδε τα θέλω της. Αγκάλιασε το σώμα της. Χάιδεψε τρυφερά τα μαλλιά της. Ξάπλωσε το κρεβάτι της. Και ετοιμάστηκε για να ζητήσει από το Θεό αυτό που πραγματικά ήθελε. Και ο Θεός το δέχτηκε. Εκείνη περί χαρής σηκώθηκε και άρχισε να το διαλαλεί σε όλους. Εγώ φεύγω. Θα γυρίσω πίσω στη θέση μου. Η μητέρα γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι δεν θα ξαναγίνει εκείνο που ήτανε. Όμως αναλάμβανε ένα καινούριο έργο. Θα άφηνε τη γη ως άνθρωπος. Ως ψυχή, ως θηλυκή ενέργεια, ως κόρη, ως γυναίκα, ως ομορφιά, ως μητέρα, ως σύντροφος, ως φίλη και αδελφή. Και θα γύριζε εκεί που ξεκίνησε για να αναλάβει μία δεύτερη προστασία, την προστασία των ψυχών. Άφηνε την προστασία των ανθρώπων και αναλάμβανε την προστασία των ψυχών. Αυτό που δεν ξέραμε και δεν ήξερα και εγώ και μου το είπε μόλις εχθές, ήταν ότι η μητέρα ήταν ο άγγελος των αγγέλων. Ο άγγελος που δημιουργήθηκε για να προστατεύει και να οδηγεί τους αγγέλους στο έργο τους. Έτσι όταν ο Θεός αποφάσισε ότι χρειάζεται να κατέβει η θηλυκή ενέργεια στη γη για να γεννήσει την αγάπη, έτσι επέλεξε εκείνη. Της το ζήτησε και αυτή δέχτηκε. Ήξερε όλη τη διαδρομή
είχε πάρει την απόφαση, γιώθηκε στη γη και έζησε το άγνωστος γνωστό. Έτσι θα τη δείτε πάντα και θα την αισθανθείτε με ανοιχτές τις αγκάλες της. Ήταν μικροκαμωμένη ως γυναίκα με μακριά μαλλιά, όμως η αγκαλιά της ήταν τεράστια. Χωρούσε όσους ήθελαν να βρίσκονται εκεί μέσα. Και όσο περισσότεροι ερχόντουσαν, τόσο πιο πολύ η αγκαλιά της μεγάλωνε για αυτούς που ήθελαν. Όμως δεν έχανε ποτέ τη θέση της, τον εαυτό της και τον άνθρωπο επί της γης. Αυτό μου είπε να σας το επισημάνω, ότι όταν δίνετε κάτι μέσα από εσάς, να μην ξεχνάτε να μένετε στη θέση σας. Γιατί μόνο όταν μένεις στη θέση σου μπορεί να δονήσει από το Θεό και μέσα από Αυτό να δίνεις. Και αν και εφόσον αυτός που θα το λάβει είναι έτοιμος να λάβει, εσύ μπορεί να θέλεις να δώσεις, αλλά ο άλλος να θέλει να σε κοροϊδέψει. Γι' αυτό χρειάζεται εσύ να βρίσκεσαι μέσα στον εαυτό σου και βέβαια στο σημείο του μου αρέσει. Όταν το σημείο του μου αρέσει επικοινωνεί με την νόησή σου και με την ψυχή σου, τότε εσύ θα δώσεις σε αυτόν που πραγματικά θέλει να λάβει. Αρκεί να μείνεις λίγο και να πάρεις επαφή με τον εαυτό σου. Μπορείς να αρνηθείς να δώσεις, επειδή εσύ γνωρίζεις ότι αυτός δεν θα λάβει, ή επειδή εσύ ο ίδιος δεν θέλεις να δώσεις. Αυτό σημαίνει πλούσιοι ευτόχευσαν και επείνασαν, αυτοί που δεν έμειναν στη θέση τους και έδιναν χωρίς να προστατεύουν τον εαυτό τους. Υπάρχουν πάρα πολλά συναισθήματα και πάρα πολλοί δρόμοι για να μπουν οι άλλοι μέσα σου και να πάρουν τη θέση σου. Να σου δώσουν την αξία που σου λείπει, που έχεις αρνηθεί, να σε βάλουν στη λύπηση, να σε φοβήσουν, να σε θυμώσουν και να σου πάρουν ό,τι πολύτιμο εσύ έχεις, επειδή εσύ ο ίδιος θες οι άλλοι να το δέχονται αντί για σένα. Έτσι εσύ θα πιστεύεις ότι δίνεις, ενώ στην ουσία αιμορραγείς. Έτσι οι πλούσιοι ευτόχευσαν και επείνασαν και οι φτωχοί έλαβαν και έχασαν. Αυτός που θα έρθει να σου κλέψει δεν θα το πάρει για τον εαυτό του, θα το πάρει για να το δώσει. Έτσι δεν έχει ενέργεια, έχει χαθεί. Ο μόνος που υστερεί είσαι εσύ, που έχασες. Εκείνος θα το κάνει ξανά και ξανά, διότι δεν έχει καθόλου την αίσθηση της αλήθειας. Το κάνει έτσι μόνο και μόνο για να το κάνει και να λαμβάνει από σένα. Έτσι μου είπε ότι χρειάζεται να αρχίσω να προστατεύω τους ανθρώπους και σε αυτούς που ζητάνε μία απάντηση να τους τη δίνω. Μέσα από αυτό που θέλουν να ακούσουν και με τον τρόπο που θέλουν να το ακούσουν, διότι στην ενέργεια που βρίσκονται μόνο έτσι μπορούν να λάβουν.
Χθες την άκουγα ως Θεοτόκο. Το πρωί που πήγαμε στην εκκλησία και το μεσημέρι της το είπα. Της λέω σήμερα σε άκουγα ως Θεοτόκο. Χρειάζεται να γνωρίζετε ότι η μητέρα, το πραγματικό της όνομα ήταν η Χριστίνα, Χριστούγεννα. Το Μαρία της το δώσανε επειδή εκείνη την εποχή οι Μαρίες ήταν οι πόρνες και επειδή η μητέρα γέννησε τον Κύριο χωρίς γάμο, τότε τη θεωρούσαν πόρνη. Και έτσι την ονόμασαν Μαρία. Όταν της μίλησα για τα ονόματά της που της έχουν δώσει εδώ στη γη, μου είπε θα τα δέχεσαι όλα. Γνωρίζω ότι εκείνη όλα τα δέχεται. Γιατί είναι η δεκτικότητα. Και τότε μου λέει ότι ο λόγος που της δίνουν πάρα πολλά ονόματα είναι για να μην την δούνε και να μην την βιώσουν ποτέ ως αλήθεια. Έτσι κάποιος θα κρατάει μία εικόνα που θα έχει δώσει ένα όνομα και θα πιστεύει την Παναγία ανάλογα με την εικόνα που βλέπει. Αυτό συμβαίνει για να μην μπορεί ο άνθρωπος να μπει και να προσευχηθεί όπως σας είπα στην αρχή. Θα προσεύχεσαι και θα κοιτάς την εικόνα της. Θα πιστεύεις ότι μιλάς με εκείνη. Και έχεις χάσει τον εαυτό σου και την προσευχή σου. Θα προσεύχεσαι και θα την παρακαλάς. Και εσύ πιστεύεις εκείνη τη στιγμή ότι εκείνη σε ακούει. Για μία στιγμή αν αφήσεις την εικόνα και το βλέμμα σου από αυτήν και αισθανθείς τον εαυτό σου, τότε έχεις επικοινωνήσει με τη μητέρα μέσα από το θέλος σου. Επειδή αυτή η στιγμή μπορεί να είναι ελάχιστη ή ασυνείδητη, σας το ονοματίζω για να μπορέσετε να το κάνετε και να το αισθάνεστε. Έτσι μέσα από αυτό θα μπορείτε να επικοινωνείτε με εκείνη μέσα από το θέλος σας. Οι άνθρωποι θα σας πω πότε τη χρειάζονται τη μητέρα. Χρειάζομαι λίγο να δω λίγο τις ανάγκες τους. Οι άνθρωποι χρειάζονται τη μητέρα όταν αρνούνται την ανέχειά τους και είναι μέσα στο φόβο τους. Όταν αρνούνται να βιώσουν ότι είναι άδειοι μέσα τους και ο φόβος τους μεγαλώνει, γιατί όσο αδειάζουν, ο φόβος διπλασιάζεται.
Έτσι τότε θέλουν να επικοινωνούν με εκείνη. Επόμενο βήμα τους είναι η λύπηση, επειδή οι ίδιοι τη λυπούνται, που έχασε το γιο της. Όταν λυπάσαι τη μητέρα, σημαίνει ότι λυπάσαι τον εαυτό σου στο κομμάτι του θέλω σου. Έτσι θα αρνηθείς το δικό σου θέλω και θα κάθεσαι να λυπάσαι εκείνη. Θα αρνηθείς την ανέχειά σου και όσα από αυτά που δεν θέλεις να αναγνωρίσεις, θα μεγαλώνει ο φόβος σου και θα την εκλυπαρείς. Ο λόγος που την εκλυπαρείς είναι γιατί ασυνείδητα γνωρίζεις ότι είναι η μοναδική αγκαλιά που μπορείς να αισθανθείς επί της γης. Την αγκαλιά του Θεού δεν μπορείτε να την αισθανθείτε. Την αγκαλιά της μητέρας μπορείτε να την αισθανθείτε. Ως άνθρωπος, ως μητέρα, ως ενέργεια, ως δύναμη. Συνήθως η αγκαλιά της έρχεται από πίσω και αγγίζει το κομμάτι της θέσης της. Το θέλω και την αγάπη του εαυτού σας. Όταν θα φτάσετε στο σημείο να έχετε ανάγκη τον Κύριο, από εκεί δεν θα λάβετε καμία αγκαλιά, γιατί εκεί δεν υπάρχει. Εκεί υπάρχει μόνο ένα άγγιγμα με το δεξιό του άκρο. Ως ενέργεια τώρα επί της γης, θα λαμβάνετε μία κρύα ενέργεια στην πλάτη σας και μία θερμή μπροστά σας. Όσοι θέλετε να δείτε τον Κύριο, μπορείτε να φτάσετε στο σημείο της αγάπης του εαυτού σας και να τον επικαλεστείτε. Τότε εκείνος θα έρθει. Όμως είναι διαφορετική ενέργεια από της Παναγίας. Όταν θα φτάσετε στο Θεό, χρειάζεται μέσα σας να έχετε αποφασίσει ότι αυτό που θα αισθανθείτε έχει εσάς και αυτό που ζητήσατε. Το Θεό θα λάβετε φως. Τόσο όσο χρειάζεστε για να ενεργοποιηθεί η σοφία σας. Έτσι κάθε περπάτημα που κάνετε στη γη αλλάζουν οι ανάγκες σας και έτσι η προσευχή σας χρειάζεται να είναι ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τώρα μου δείχνει ότι πριν από 4 χρόνια φοβόμουν να πω ότι το όνομά της ήταν Χριστίνα. Σήμερα που σας το εκφράζω,
Νιώθω μία ξεκούραση. Ούτε κλαίω. Ούτε φοβάμαι. Και αυτό το όνομα της δόθηκε από τον ουρανό την ώρα της γέννησης. Και ο πρώτος που την φώναξε με το όνομά της ήταν ο Ιωσήφ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή την ονόμαζαν Δέσποινα. Και αυτό της το είχε δώσει η μητέρα της. Και το δέχτηκε και ο ιερέας που τη δέχτηκε να τη μεγαλώσει. Δέσποινα σημαίνει δύναμη, δεσπόζει σε όλη τη γη. Έτσι οι άνθρωποι, για να μικρύνουν το γεγονός που συνέβη με τη γέννηση του Κυρίου, να της αλλάξουν την αξία της, την ονόμασαν Μαρία. Εκείνη το δέχτηκε. Ο λόγος που το δέχτηκε ήταν γιατί ο κάθε ένας μπορούσε να τη λέει ανάλογα με αυτό που αισθανόταν. Αυτοί που τη φώναζαν Μαρία, μέσα τους χρειαζόντουσαν μία πόρνη. Έτσι η μητέρα το αισθανόταν και τους απαντούσε. Αυτοί που τη φώναζαν Δέσποινα, αισθανόντουσαν τη δύναμή της. Και επίσης σε αυτούς απαντούσε με την ίδια αγάπη. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που τη φώναζαν Χριστίνα. Ο Ιωσήφ, ο Κύριος και τα παιδιά του Ιωσήφ. Μετά πολύ αργότερα, αυτός που την ονόμασε Χριστίνα, από το στόμα του εκφράστηκε, ήταν του Λάζαρου. Έτσι το όνομά της δεν απλώθηκε στη γη, επειδή η ίδια η γη αρνήθηκε το όνομά της. Έτσι, ακόμα και οι Απόστολοι έβγαζαν ένα καινούριο όνομα και την αποκαλούσαν, ανάλογα με αυτό που αισθανόταν ο καθένας. Εκείνη το γνώριζε, το αναγνώριζε και το δεχόταν. Έτσι αυτό απλώθηκε σε όλη τη γη, και η Παναγία έχει πολλά ονόματα. Το όνομα Παναγία της δόθηκε την ώρα της κοίμησης, την ώρα που κοιμήθηκε. Ακούστηκε από έναν άγγελο, ονοματίζεσαι Παναγία. Αυτό σημαίνει ότι η ψυχή της ανέβηκε πάνω από το επίπεδο των Αγίων και έκατσε στην αριστερή πλευρά του Θεού. Για 9 μέρες
Η Παναγία ως ψυχή ή ως ενέργεια και ως σώμα βρισκόταν στη γη. Μετά τις 9 μέρες που ολοκληρώθηκε η απόσυρσή της από τη γη, αναλήφθηκε ψυχήτε και σώματι. Αυτό που έμεινε στη γη ήταν μόνο η ενέργειά της, διότι χρειαζόταν ακόμα να προστατεύει τους ανθρώπους, αλλά ως ενέργεια. Έως ότου έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Και έτσι, όταν εγώ έλαβα τη θέση μου και με αναγνώρισα ως κόρη του Θεού και άφησα το φόβο μου για να μπορέσω να εκφράσω αυτό που είμαι στη γη, τότε εκείνη αποσύρθηκε και πήγε στη θέση της, στο πρώτο μέρος, στο πρώτο επίπεδο του Θεού. Εκεί είναι έτοιμη και περιμένει τις ψυχές που θα επιστρέψουν και έχει δώσει σε εμένα την προστασία των ανθρώπων και περίμενε ώσπου να αναλάβει και ο Δαβίδ τη δική του ευθύνη, ως να οδηγήσει τις ψυχές, πρώτα τη δική του, προς το μέρος της και μετά τις ψυχές της γης. Έτσι, χρειάζεται να μάθετε ότι ό,τι πιστεύετε μέχρι σήμερα είναι ό,τι σας έδωσαν να πιστέψετε. Ήρθε η ώρα να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας, να δείτε ότι είστε σώμα με ψυχή. Είσαστε άνθρωποι επί της γης. Έχετε συναισθήματα και αισθήματα. Έχετε ό,τι χρειάζεστε, αρκεί να βιώσετε τις ελλείψεις σας για να επικοινωνήσετε και να τις λάβετε. Έχετε θέση, έχετε προσευχή, έχετε ουσία και ροή. Έτσι ήρθε η ώρα να δείτε ότι δεν σας χρειάζονται εικόνες. Δεν χρειάζεται να δείτε πώς ήταν η Παναγία στη γη. Χρειάζεται να την αισθανθείτε όπως είναι. Δεν χρειάζεται να δείτε τον Κύριο όπως ήταν στη γη. Χρειάζεται να τον βιώσετε ως ολότητα του ουρανού. Έτσι και εκείνος τη Δευτέρα Παρουσία ήρθε ως ενέργεια στη γη. Έτσι όταν θα αισθάνεστε στο κεφάλι σας την ενέργειά του, αυτό σημαίνει ότι θα σας ανοίγει τη σοφία για να λαμβάνετε αυτό που εσείς χρειάζεστε. Και αυτό θα συμβαίνει μόνο όταν οι άνθρωποι αφήσουν τα συναισθήματά τους και προχωρήσουν προς τα αισθήματά τους και τη δική τους ενέργεια και τη δική τους ουσία. Και τώρα ήρθε η ώρα του σεβασμού. Ο σεβασμός δεν είναι να κοιτάς προς τα κάτω. Ο σεβασμός είναι να σέβεσαι ό,τι έχεις.
και να ανοίγεις τα μάτια σου προς το φως. Έτσι, όπως σέβεσαι ό,τι έχεις, θα σέβεσαι και ό,τι έχει ο άλλος. Αυτό η μητέρα το δίδασκε στους ανθρώπους. Με το περπάτημά της, με το χαμόγελό της, με τη ματιά της, με την αγκαλιά της. Έτσι όσοι άνθρωποι είχαν σεβασμό, αμέσως εκείνοι τους αισθανόταν. Και όσοι δεν είχαν, τους έδειχνε το δρόμο πώς θα μπορέσουν να φτάσουν στο να αρχίσουν να σέβονται και να τιμούν την αξία τους. Έτσι όσοι άνθρωποι έχουν παραδώσει την αξία τους και την έχουν αρνηθεί, έχουν πισωπλατήσει και τη μητέρα. Είναι αυτοί που δεν τη γνωρίζουν, δεν την αισθάνονται, δεν τη θέλουν, δεν την κοιτούν. Όλα αυτά βέβαια τα κάνουν γιατί η αξία τους είναι μικρότερη από το βλέμμα του ματιού τους. Ό,τι και αν είσαι στη γη, είσαι ένας άνθρωπος. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν να κάνουν ένα έργο. Αν κοιτάξεις το δικό μου έργο, τότε θα χάσεις το δικό σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν θα περπατήσω. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν θα περπατήσεις εσύ. Και έτσι για όλα αυτά θα φταίει αυτή που σου έχει δώσει την αξία σου. Και αυτή είναι η μητέρα. Εχθές τη ρώτησα πώς μπορώ να αναγνωρίζω τις ψυχές, αυτές που θέλουν να λάβουν. Έτσι όπως κολυμπούσα στη θάλασσα και έκλαιγα, γυρίζει και μου λέει «Βγες έξω και δες που κάθεσαι». Κοιτούσα όλη την παραλία και δεν έβλεπα τη θέση που είχα τα πράγματά μου. Τότε εκείνη μου λέει «Μόλις αναγνώρισες το χάσιμό σου». Έτσι μόλις οι ψυχές αναγνωρίσουν το χάσιμό τους μέσα από ό,τι πιστεύουν, τότε θα ανοίξουν τα μάτια τους και κατευθείαν μπροστά τους θα δουν τη θέση τους. Έτσι έκανα κι εγώ. Άνοιξα τα μάτια μου και είδα ευθεία μπροστά μου τη θέση μου. Έτσι ακριβώς θα τους δείχνεις το δρόμο τους. Θα τους οδηγείς, μου λέει, πρώτα στην αναγνώριση. Και όταν αυτοί είναι έτοιμοι να αφήσουν και το αισθανθούν, τότε θα ανοίξουν τα μάτια τους και θα δουν την ψυχή τους.
τότε μπορείς να τους αφήσεις. Γιατί εκεί θα τους αναλάβει άλλος. Εσύ μέχρι εκεί. Το που αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή ήταν ότι δεν φοβήθηκα. Αισθάνθηκα να σταματάνε τα δάκρυά μου, αλλά ακόμα είχα ένα δέος για εκείνη. Έτσι όσο πλησίαζα στη θέση μου και έφτασα, πριν ακόμα κάτσω, μου λέει η Χριστίνα, αφήνεις και το δέος. Τότε άρχισα πάλι να κλαίω. Ο λόγος ήταν γιατί με το δέος εγώ την κρατούσα ακόμα πιο ψηλά από εμένα και δεν ήθελα να το αφήσω. Τα σταμάτησα να κλαίω, άνοιξα τα μάτια μου και κοιτούσα τη θάλασσα. Και τότε την αισθάνθηκα ολόκληρη να είναι στο σώμα μου. Έτσι μου λέει η Χριστίνα, αφήνοντας το δέος, θα λάβεις αυτό που κρατάς μακριά σου. Το δέος έχει ένα εσωτερικό πόνο και μία απομάκρυνση, έχοντας μέσα ένα δυνατό σεβασμό. Έτσι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι με το δέος προς την εικόνα θα αισθανθούν τη θεϊκή ενέργεια. Χρειάζεται να βιώσεις το δικό σου δέος, να το αφήσεις, για να μπορέσεις να πλημμυρίσεις από την ενέργεια της Δέσποινας, της Χριστίνας. Της Παναγίας. Έτσι σήμερα άρχισα να αναγνωρίζω για ποιο λόγο οι άνθρωποι, όταν τους μιλούσα για την Παναγία, δεν μπορούσαν να με καταλάβουν, δεν μπορούσαν να με αναγνωρίσουν, δεν μπορούσαν να δεχτούν αυτό που εγώ τους έλεγα τόσο απλά. Όταν η πόρτα είναι κλειστή, όσο και να χτυπάς, ο ήχος θα γυρίσει πάλι σε σένα. Αυτή ήταν η απάντησή της. Επειδή το δωμάτιο είναι άδειο. Και εσύ προσπαθείς
να δώσεις σε εκείνον που δεν μπορεί να λάβει. Άρα για ό,τι πόναγα τόσα χρόνια ήταν γιατί εγώ δεν μπορούσα να δω ότι οι άνθρωποι δεν ήταν έτοιμοι για να λάβουν. Δεν μπορούσα να τους αισθανθώ ότι είχαν χάσει την αξία τους. Ήθελα να τους βλέπω όπως εγώ έβλεπα την Παναγία. Ήθελα όλα να είναι ίδια. Εκείνη να μου δίνει και εγώ να το δίνω στους ανθρώπους. Απλά δεν γνώριζα ότι η διαδρομή είχε συναισθήματα. Τα έμαθα ότι υπάρχουν τα συναισθήματα και τα έχω κι εγώ. Τότε χρειάστηκε όλη αυτή η διαδρομή για να φτάσω σήμερα να δω αυτή την κλειστή πόρτα. Αυτή που για τόσα χρόνια για μένα ήταν ένα βάρος. Ήταν ο λόγος που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να λάβουν αυτό που τους έδινα. Ό,τι και να τους έλεγα, μου γύριζαν την πλάτη. Και εγώ μη γνωρίζοντας, φοβόμουν και θύμωνα. Και έτσι έφτασε η σημερινή ημέρα για να μπορέσω χωρίς να κλαίω να σας μεταφέρω την αλήθεια. Ένιωσα την ανάγκη σήμερα να καλέσω τρεις ψυχές. Και αυτό έκανα. Εκείνες ανταποκρίθηκαν. Και αυτό μου έδωσε μεγάλη χαρά. Υπήρχαν και άλλες που περίμεναν να έρθουν και δεν ανταποκρίθηκαν. Και από αυτούς πήρα χαρά, γιατί μου δίδαξαν αυτοί που δέχονται και αυτοί που δεν δέχονται. Έτσι τώρα είναι στο δρόμο τους αυτό που θα λάβουν, αν θα το κρατήσουν για τον εαυτό τους ή αν θα το δώσουν στους άλλους. Αν θα αισθανθούν πότε θα είναι έτοιμοι να μπορούν αυτό που λαμβάνουν να το μοιράζονται. Να μπορούν να αισθανθούν τον πλούτο και την ανέχεια. Να μπορούν να δουν τι πιστεύουν και τι χρειάζεται από αυτά που πιστεύουν να αφήσουν για να μπορούν να αισθανθούν. Είναι μια όμορφη διαδρομή και αυτό λέγεται ζωή. Μην φανταστείτε ότι η μητέρα δεν πέρασε καλά στη γη. Πέρασε όμορφα. Αγάπησε τον άνθρωπο. Τον γνώρισε και τον αγάπησε. Και έτσι το μέλημά της είναι να προστατεύω τους ανθρώπους. Ως αυτοί φτάσουν να δεχτούν την ψυχή τους. Και τότε εκείνος που θα τους οδηγήσει είναι αυτός που θα τους δώσει τα κλειδιά της επιστροφής. Και αυτός
είναι ο Δαβίδ. Αυτό είναι το έργο του. Αυτή είναι η διαδρομή του. Λέει μην προσπαθήσετε να κάνετε τους ανθρώπους να δεχτούν εκείνη. Εκείνη τους έχει δεχτεί. Προσπαθήστε μόνο να δεχτείτε εσείς ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν δέχονται την Παναγία. Και αφού αυτό συμβεί μέσα σας, τότε εσείς θα λάβετε και όταν εκείνοι θα είναι έτοιμοι θα μπορέσετε να τους δώσετε. Λέει επίσης ότι χρειάζεται να δείτε τη ζωή ως μια όμορφη διαδρομή. Ακόμα χρειάζεται να γνωρίζετε ότι ό,τι πιστεύετε θα καταρρεύσει. Και αυτό γιατί χρειάζεστε εσείς οι άνθρωποι να αμφισβητήσετε και να δεχτείτε. Και εκεί χρειάζεται στην αμφισβήτηση να σας οδηγήσω. Αν δεν αμφισβητήσετε, δεν θα μπορέσετε να δεχτείτε. Η δεχτικότητα δεν έχει καθόλου κρίση. Και όλη η κρίση και ο θυμός μένουν στην αμφισβήτηση. Έτσι χρειάζεται οι άνθρωποι να τη βιώσουν την αμφισβήτηση. Γιατί έτσι θα αναγνωρίσουν την κρίση και το θυμό. Και όταν την αναγνωρίσουν, τότε θα είναι έτοιμοι να περάσουν στη δεκτικότητα. Εκεί επέρχεται και η σοφία, αυτοί που έχουν αρνηθεί. Μην περιμένετε να περπατήσουν όλοι. Θα μάθετε να δέχεστε ότι οι άνθρωποι έχουν επίπεδα. Θα τους αφήνετε στο επίπεδο που σταματάνε. Όχι όμως σταματώντας και εσείς. Εσείς θα προχωράτε και εκείνοι θα ξαναγεννηθούν για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Έτσι είναι η διαφορετικότητα. Γιατί κάθε ψυχή είναι διαφορετική. Ανάλογα τα βιώματα και τις διαδρομές που έχει κάνει. Έτσι, όταν θα φτάσουν στο επίπεδο που εκείνοι έχουν επιλέξει να σταματήσουν, εσείς να τους αφήσετε με χαρά. Και αυτή η χαρά είναι που θα τους οδηγήσει στο επόμενο περπάτημά τους. Είτε είναι σε αυτή τη ζωή, είτε είναι στην επόμενη.
Θα τους μάθετε να δέχονται το θάνατο ως μια νέα ζωή. Όπως και εγώ έλαβα την επόμενη διαδρομή μου. Έτσι θα μπορέσετε και εσείς από άνθρωποι να φτάσετε στην αλήθεια σας. Γιατί ενώ ζητάτε να φύγετε από τη γη, στην ουσία δεν το αναγνωρίζετε. Πρώτα το ζητάτε, λαμβάνετε το χρόνο σας και όταν φεύγετε, εσείς γνωρίζετε ότι φεύγετε μέσα από την αλήθεια σας. Αυτό που δεν το γνωρίζουν είναι οι υπόλοιποι. Και έτσι αφήνετε πίσω σας μία λύπη, ένα φόβο και ένα θυμό. Και εσείς παίρνετε μαζί σας ένα θαυμασμό για αυτό που έχετε κάνει και μια κρυφή ικανοποίηση. Έτσι όλοι οι άνθρωποι φεύγουν θυμωμένοι από τη γη και όταν επιστρέφουν φέρνουν μαζί τους αυτό το θυμό. Ήρθε η ώρα να μπορείτε να αναγνωρίζετε πότε εσείς θέλετε να αποχωρήσετε από τη γη. Έτσι όταν το αποφασίζετε, συνεχίζετε να ζείτε φυσιολογικά. Και όταν φτάνει η ώρα, αυτό πραγματοποιείτε. Τότε εσείς δεν το δέχεστε, θυμώνετε και όταν φεύγετε από τη γη, αντί τη δεκτικότητα, παίρνετε μαζί σας το θυμό. Να γνωρίζετε ότι η ζωή δεν είναι για όλους ίδια. Ούτε οι ποιότητες της ψυχής είναι ίδιες. Ούτε οι διαδρομές είναι ίδιες. Αυτό είναι και το όμορφο που έχει η ζωή στη γη. Κάθε ένας έχει την επιλογή και την απόφαση. Επιλέγει πόσο θέλει να μείνει στη γη, πώς θέλει να ζήσει και πότε θέλει να φύγει. Αυτό μόνο που δεν γνωρίζει είναι τη στιγμή. Από τη στιγμή όμως που αποφασίσει, για τους επόμενους 6 μήνες, η στιγμή είναι έτοιμη να παρουσιαστεί. Αυτό δεν το γνωρίζει η ψυχή. Απλά την ώρα που συμβαίνει, το λαμβάνει. Αυτό που αφήνετε στη γη είναι αυτό που ζητήσατε. Ένα σώμα για να περπατήσετε μια νέα διαδρομή και ένα νέο βίωμα. Έτσι αυτό χρειάζεται να το δείτε. Να το βιώσετε και να το αναγνωρίσετε. Τότε η ζωή σας δεν θα έχει φόβο, θα έχει σεβασμό και προστασία. Θα σέβεστε την κάθε σας στιγμή, το χρόνο σας, τους ανθρώπους και τη ζωή σας ολόκληρη. Και όταν εσείς αποφασίσετε, αυτό θα είναι μία εσωτερική χαρά. Θα λήξετε τη ζωή σας επί της γης για να μπορέσετε να αναλάβετε μία νέα ζωή. Έτσι είναι η διαδρομή. Είσαστε άνθρωποι, έχετε συναισθήματα, αισθήματα, έχετε σώμα, έχετε ψυχή, έχετε νου.
και λογική, έχετε νόηση και αδαμάντιο φως. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζετε είναι ότι δεν σας καλεί ο Θεός να επιστρέψετε. Εσείς αισθάνεστε ότι χρειάζεται να αφήσετε τη γη και να επιστρέψετε. Μέσα από αυτό το αισθάνομαι, ο Θεός επικοινωνεί μαζί σας. Χρειάζεται να αρχίσετε να αισθάνεστε για να επικοινωνείτε με εκείνον, όχι μόνο με τον θάνατο, αλλά με την ίδια τη ζωή. Συνειδητά, ηθελημένα, με αναγνώριση και δεκτικότητα. Εγώ η Χριστίνα η κόρη του Θεού με έργο στη γη την αλλαγή της γης, των ανθρώπων, των συναισθημάτων, και της ζωής. Αμήν.